την καταδίκη του 60χρονου Ρεθιμιώτη για την ανθρωποκτονία της 38χρονης Τόνιας Ζώεβα από τη Βουλγαρία αποφάσισε ομόφωνα χθε στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Χανίων. Απολογούμενο ενώπιον του δικαστηρίου, ο 60χρονο αρνήθηκε κάθε εμπλοκή στην υπόθεση εξαφάνιση τη άτυχη γυναίκα, το πτώμα τη οποία παραμένει άφαντο. Είπε ότι διατηρούσε περιστασιακή σχέση μαζί τη και πω ορισμένε φορέ κοιμόταν στο σπίτι του. Δεν είχαμε μόνιμη σχέση. Η 38χρονη στο παρελθόν εκδιδόταν και είχε επίση σχέση με ένα σύρο, ο οποίο την κακοποιούσε. Εκείνο το βράδυ τη 11η Μαου συναντηθήκαμε και αργότερα μου ζήτησε να την πάω με το αυτοκίνητο στα μισήρια για να συναντήσει το φίλο τη. Ωστόσο, ο ισχυρισμό αυτό δεν επιβεβαιώθηκε ούτε από μαρτυρίε ούτε από κάμερε ασφαλεία τη περιοχή. Ο εισαγγελέα όχι απλά πρότεινε την ενοχή του, αλλά υποστήριξε πω δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αυτό σκότωσε την άτυχη Βουλγάρα. Στην αγόρευσή του, ο εισαγγελέα τη Έδρα υποστήριξε ότι εκείνο το μοιραίο βράδυ, σύμφωνα με όλε τι ενδείξει, ο κατηγορούμενο συνευρέθηκε με την 38χρονη, διαπληκτίστηκαν, την τραυμάτισε θανάσιμα με άγνωστο μέσο και στη συνέχεια εξαφάνισε το πτώμα. Καθοριστικό στοιχείο στη σύλληψη και εν τέλει κατά δίκη του 60χρονου ήταν οι κοιλίδε αίματο που βρέθηκαν σε διάφορα σημεία του σπιτιού του, όπω επίση και στο αυτοκίνητό του. Επίση, πελματικό αποτύπωμα παπουτσιού τη βρέθηκε στο παρμπρίζ του αυτοκινήτου του. Σε όσε αντιφάσει και αν έπεσε, δεν μπορεί να δικαιολογήσει πω βρέθηκαν τα αίματα. Ο 60χρονο και 38χρονοι πήγαν στο σπίτι του κατηγορουμένου στο Χουμέρι, όπου υπήρξε ερωτική επαφή, ενδεχομένω και βιασμό. Διαπληκτίστηκαν, εκείνο την τραυμάτισε θανάσιμα με άγνωστο αντικείμενο, στη συνέχεια μετέφερε το πτώμα και το εξεφάνισε. Φρόντισε μάλιστα να εξεφανίσει τα ίχνη, σφουγγαρίζοντα τα αίματα και σβήνοντα όλε τι κλήσει από το κινητό του. Στη συνέχεια επιχείρησε να ενοχοποιήσει το σύρο. Η υπόθεση εξαφάνισης της γυναίκας μητέρας ενός παιδιού είχε συγκλονίσει την κοινωνία του Ρεθύμνου τον Μάιο του 2018, τέσσερις μήνες μετά, η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του 60χρονου κριτικού.